Αναφορά τώρα στα γεγονότα στο γουβερνέ του Ακροτηρίου τον Μάιο του 1941 έγινε κατά την διάρκεια εκδήλωση για την 61η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Η προϊσταμένη του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης, η κυρία Ζαχαρένια Σιμανδυράκη, έδωσε στοιχεία που έχουν καταγραφεί σε έκθεση για τα γεγονότα του Ακροτηρίου, που συντάχθηκε έναν χρόνο μετά την απελευθέρωση το 1946 δηλαδή και φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. αιώνιο σύμβολο των αγώνων ενάντια στο φασισμό και τον ναζισμό αποτελεί η μάχη τη Κρήτη. Αυτό μεταξύ άλλων σημειώθηκε στι χθεσινέ εκδηλώσει για την 69η επέτειο που πραγματοποιήθηκαν στα Σφακιά και στο Γουβερνέ του Ακροτηρίου. Στο χώρο δίπλα στο μοναστήρι έγινε μια αναφορά στα γεγονότα στην περιοχή του Ον Μάιο του 1941 από την προϊσταμένη του Ιστορικού Αρχείου Κρήτη, κυρία Ζαχαρένια Σιμανδυράκη παρατίθενται στοιχεία σχετικά με την άμυνα της περιοχής, με, τις, με τα στοιχεία δηλαδή τα στρατιωτικά, αλλά την αποθαλάσσια απόβαση, την αεράμυνα και βέβαια τις μάχες που έγιναν ε, κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης και τα πρώτα, τις πρώτες μέρες της κατοχής. Υποκλεινόμαστε στη μνήμη των νεκρών μας και αισθανόμαστε υπερήφανοι για την εθνική αντίσταση, ανέφερε χαιρετίζοντα από μεριά του Δήμου Ακροτηρίου ο αντιδήμαρχος κ. Μακριδάκη. Το παρόν έδωσαν ο νομάρχης Χανίων Γρηγόρης Αρχοντάκης, ο αντι... Δήμαρχος Χανίων Μιχαλής δημοτική Δημοτικοί Γενομαρχιακοί Σύμβουλοι, Εκπρόσωποι των Στρατιωτικών Αρχών και των Σωμάτων Ασφαλείας. Προηγήθηκε επιμνημό συνειδέηση από τον Μητροπολίτη Κιδωνίας και από Κορώνου Δαμασκηνό. Ε, ο,